Μια ξεχωριστή και άκρως ενδιαφέρουσα πολιτιστική κορεατική βραδιά πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην Αμουδάρα. Το πρόγραμμα ήταν εξόχως πλούσιο και ολοκληρώθηκε με προβολή κορεατικής ταινίας. Πρόκειται για μια ταινία δράσης όπου διαδραματίζεται το ανθρωποκυνηγητό ενός μυστικού πράκτορα της Βόρειας Κορέας που έχασε την οικογένειά του, επικυρίσεται και κατηγορείται πλέον για δολοφονία. Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη και όσοι έδωσαν το παρόν το ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους. Για την κορεατική βραδιά που ετοιμάζουμε, διοργάνωσαμε και σε λίγο θα έχουμε την προβολή. Την αυλέ όμως το φεστιβάλ του κινηματογράφου της Κορέας θα ανεβάσει δύο ομάδες μουσικής K-pop, Ελληνίδες ντόπιες, που ελπίζω να χαρείτε με όλες αυτές τις προετοιμασίες που έχουμε κάνει. Πράγματι, η δημοκρατία της Νοτίου Κορέα πάντα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι στους βετεράνους που με αυταπάρνηση έδωσαν όλο τους το εαυτό και πολλοί βέβαια τραυματίστηκαν και έδωσαν και το αίμα τους πραγματικά για να ενάντια στη δικτακτορία από το Βορρά. Εδώ απόψε είμαστε για να γιορτάσουμε μία βραδιά του κορεάτικου κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια ο νοτιοκορεάτικος κινηματογράφος έχει μεγάλη απήγηση σε όλο τον κόσμο και έτσι κάθε χρόνο γίνεται αυτή η προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρθει από κοντά, βέβαια δωρεάν, να παρακολουθήσει κορεάτικο κινηματογράφο και σιγά σιγά να μπορέσει η Νότιος Κορέα να προμοτάρει το προϊόν αυτό που έχει, του κινηματογράφου, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα.